Την ώρα που ο τουριστικός κλάδος ξελασπώνει εν μέρη την εθνική οικονομία και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έχουμε ρεκόρ αφίξεων τουριστών φέτος στην Ελλάδα, τα αγκάθια στη βαριά βιομηχανία της χώρας εξακολουθούν να υπάρχουν. Εργαζόμενοι που καταραίουν και οδηγούνται στα νοσοκομεία. Απλήρωτες υπερορίες, ελαστικές σχέσεις εργασίας, μαθητεία, μαύρη εργασία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες στον κλάδο του τουρισμού και στην Κρήτη ζουν και βασιλεύουν. Είναι άθλιες. Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, ενώ θα ήταν μια πολύ καλή τουριστική σεζόν, εξελίσσεται μια κακή τουριστική σεζόν για όλους τους εργαζόμενους, γιατί καλούνται όλοι αυτούς τους μήνες να δουλέψουν παραπάνω και λόγω του ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, το φαινόμενο αυτό καλπάζει. Οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι δεν μιλάνε, οι εργαζόμενοι δουλεύουν. Στο τέλος κάθε περίοδου καλούνται οτιδήποτε έχουν εισπράξει να το δώσουν στους γιατρούς, που λέω εγώ. Συχνό φαινόμενο που έχω δει προσωπικά εργαζόμενους με ορούς στα νοσοκομεία. Υπάρχουν καταγγελίες από εργαζόμενους που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες χωρίς να αμείβεται υπερεργασία, υπερορία. Υπάρχουν τα φαινόμενα της υποδηλωμένης εργασίας, δηλαδή ενώ εργάζονται 8 και 10 ώρες, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δηλώνονται τετράωρα. Υπάρχουν τα φαινόμενα με τους μαθητές. Μεικτό Κλιμάκιο κατέβηκε από την Αθήνα μέσα στον Αύγουστο για έλεγχο και εντόπισε σωρία παραβάσεων. Που αφορούσαν και την ανασφάλιστη εργασία, αφορούσε την υπεροριακή απασχόληση. Σίγουρα υπάρχει ίσως ένα ποσοστό παραβατικότητας ακόμα και στη μαθητεία που διαπιστώνεται για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά. Και όλες αυτές σας λέω οι καταγγελίες ήρθαν να επιβεβαιωθούν από τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Οι ξενοδοχοί υπάλληλοι τονίζουν ότι δεν είναι όλοι οι ξενοδόχοι που εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλους τους. Εμείς λοιπόν κάνουμε έκκληση, επιτέλους στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, που το ώστε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει. Επιτέλους η κυβέρνηση, χωρίς τρίκ, να επαναφέρει την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων και την επεκτασιμότητά τους. Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αναφέρει ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου. Πιστεύω ότι γίνεται σε πολύ συγκεκριμένα ξενοδοχεία και σε πολύ συγκεκριμένους ξενοδόχους. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το 80 με 90% του κλάδου και έχει συμμορφωθεί και θέλει το προσωπικό του να έχει καλές συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να αποδίδει το ανάλογο. Διότι όταν αποδίδει το ανάλογο έχει το συν στο σέρβις, το συν στον πελάτη, το οποίο αποδίδεται αργότερα σε διάφορα άλλα θέματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 9,7 της πλήρους και το 17,4 της μερικής απασχόλησης, όπου ο αριθμός των εκεί απασχολούμενων σημειώνει ρεκόρ. Πράγματι, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στον χώρο του τουρισμού. Σίγουρα δεν είναι όλοι οι εργοδότες το ίδιο. Είναι κάποιοι εργοδότες που ασυδοτούν πάνω στους εργαζόμενους και τους καλούμε να συμμορφωθούν, γιατί πραγματικά οι συνέπειες θα είναι πολύ αυστηρές για τους ίδιους. Χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς τίποτα δεν θα λειτουργήσει σωστά. Το πιο σοβαρό απ' όλα στην όλη κατάσταση είναι η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ώστε να γίνουν δεσμευτικές σε όλους τους εργοδότες. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο αριθμός όσων απασχολούνται πλήρως ή περιστασιακά στη μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία της χώρας υπολογίζεται σχεδόν στο 1 εκατομμύριο.